Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Πένθος στην πολεμική αεροπορία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου Μοιράζ που κατέπεσε και συνετρίβει ανοιχτά της Κύρου σήμερα το μεσημέρι. Το Μοιράζ φέρεται να ήταν το ένα από τα δύο μαχητικά που είχε απογειωθεί για να αναχαιτήσει τουρκικά μαχητικά που είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών και μετά την αναχαίτηση επέστρεφε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του νησιού όταν χάθηκε το στίγμα του. Τραγικός επίλογος για τον πιλότο του Μοιράζ 2005, το οποίο κατέπεσε νωρίτερα 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Κύρου, λίγα λεπτά πριν να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Μυναρχίας Μάχης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έως τώρα έρευνας, τα οποία κρίνονται επαρκή, ο πιλότος έχασε τη ζωή του. Οι έρευνες συνεχίζονται στο σημείο της πτώσης, ενώ την τραγική είδηση ανακοίνωσε στο Twitter ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καμένος έγραψε «Ένας Έλληνας πιλότος στο πάνθεο των ηρώων. Έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος μαχόμενος για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Η πατρίδα θρηνούσα υποκλίνεται. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε όλα τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας». Ο άτυχος χειριστής του μοιραίου Μοιράζ 2005 είχε γεννηθεί στις 3 Ιουνίου του 1984 και είναι ο Γεώργιος Μπαλταδόρος που υπηρετούσε στην 331η μοίρα της πολεμικής αεροπορίας και είναι ο υπτάμενος που έχασε τη ζωή του στην πτώση του Μοιράζ που συνετρίβει στη θαλάσσια περιοχή 9 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της Κύρου. Στην περιοχή βρέθηκαν συντρίμμια, η κάσκα του, η μικρή σωστική λέμβος, το κίτ επιβίωσης καθώς και στοιχεία που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας είναι νεκρός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε τηλεοπτικό σταθμός, έχει οικογένεια με 3 παιδιά. Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος χειριστής του Μοιράζ 2005 δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 12:04 υπήρξε απώλεια επαφής αεροσκάφους Μοιράζ 2005 9 μίλια βορειοανατολικά της Κύρου. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του χειριστή. Στην επιχείρηση Save and Rescue συμμετείχε ένα ελικόπτερο S-70B του πολεμικού ναυτικού, ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας και πλωτό του λιμενικού που απέπλευσε από τον μόλυβο της Λέσβου. Στην περιοχή κατευθύνθηκε και η φρεγάτα Ψαρά. Κατά πληροφορίες, το ελληνικό Μοιράζ είχε απογειωθεί με ένα ή ακόμη όμοιο αεροσκάφος σε ζευγάρι για αποστολή αναχέτησης. Το όποιο πρόβλημα προέκυψε κατά την επιστροφή του Μοιράζ στην 135 Σμιναρχία Μάχης με τον χειριστή του Μοιράζ 2 να ενημερώνει ότι έχασε επαφή με τον χειριστή του Μοιράζ 1. Υπενθυμίζεται πως τα μαχητικά Μοιράζ είναι από τα ικανότερα αεροσκάφη αναχέτησης. Τελικά, στις 3.30 νωρίς το απόγευμα περίπου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος με μήνυμά του στο Twitter έκανε γνωστό πως ο πιλότος του μοιραίου Μοιράζ 2005 εντοπίστηκε νεκρός. Πάμε σε κάτι άλλο. Παραμονές των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων διάλεξε για μία ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας να ανοίξει την ατζέντα του νέου εξεταστικού συστήματος παρουσιάζοντας μία ακόμα παραλλαγή του ίδιου σχεδίου. Ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου επανέφερε σε δηλώσεις τις ημέρες των εορτών του Πάσχα το θέμα του νέου συστήματος εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΗ, επαναλαμβάνοντας ότι θα εφαρμοστεί το 2020. Θα αφορά δηλαδή τους φετινούς μαθητές της πρώτης λυκείου, οι οποίοι και αποκτούν τώρα περισσότερο στρες από εκείνους που δίνουν φέτος τον Ιούνιο πανελλαδικές εξετάσεις. Και αυτό γιατί η σχολική χρονιά τελειώνει και πιθανότατα δεν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούν για τις νέες συνθήκες που θα συναντήσουν τις επόμενες χρονιές στις τάξεις τους. Η πρόταση Γαβρόγλου στηρίζεται στην ιδέα ενός ισχυρού εθνικού απολυτηρίου που βέβαια δεν αποτελεί κάτι καινούριο καθώς συζητείται στον εκπαιδευτικό χώρο την τελευταία δεκαετία. Μετά τις απολυτήριες εξετάσεις θα υπάρχουν όμως και οι πανελλαδικές σε τουλάχιστον 3 μαθήματα και φυσικά επιπλέον εξεταστική πίεση για τις περιζήτητες σχολές όπως είναι οι πολυτεχνικές, οι ιατρικές και πιθανότατα οι νομικές που τα επόμενα χρόνια σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας θα έχουν κλειστό αριθμό εισακτέων. Τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων θα προσδιορίζονται από το επιστημονικό πεδίο των σχολών που επιλέγει κάθε υποψήφιος και θα είναι εμβάθυνσης. Όπως είχε αναφερθεί στο παρελθόν από πηγές του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο βαθμός του απολυτηρίου θα μετράει για την επιλογή των υποψηφίων έως 20% και των εξετάσεων στα μαθήματα εμβάθυνσης έως 80%.
Τουλάχιστον σύμφωνα με τα νέα δημοσιεύματα έχουμε αλλαγές. Ο Υπουργός Παιδείας έκανε δηλώσεις για αλλαγές πανελλαδικές το 2020. Αυτό αφορά τους μαθητές της πρώτης ηλικίου. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού έχουμε ριζικές αλλαγές για τη Β' και την Γ' ηλικίου. Περισσότερο η τρίτη ηλικίου θα αποδεσμευτεί λίγο από το φόρτο της όσον αφορά τις πανελλαδικές και να πούμε ότι τα μαθήματα θα είναι τρία, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις, γιατί είχαμε τόσες πολλές αλλαγές τον τελευταίο καιρό, θα είναι τρία τα μαθήματα στις πανελλαδικές και οι μαθητές στη Β' ηλικίου θα εμβαθύνουν περισσότερο στην κατεύθυνσή τους έτσι ώστε να ετοιμαστούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μετράει επίσης το βαθμό στο πολιτηρίο, αυτό είναι το καινούργιο που έχουμε, 1,20 όμως 1% όσον αφορά την τελική βαθμολογία και το υπόλοιπο 80% θα είναι από τα αποτελέσματα που θα φέρουν οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάντως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λέγεται ότι οι όποιες αλλαγές θα συμπεριλαμβάνουν και την φετινή πρώτη ηλικίου. Ναι, αυτό είπαμε ότι αφορά τους μαθητές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τώρα, δηλαδή που είναι ήδη στην πρώτη ηλικίου, οπότε να δούμε μέχρι την τρίτη ηλικίου τι θα προκύψει. Είχαμε τόσες πολλές αλλαγές που αυτό που λέμε και τώρα είναι με κάθε επιφύλαξη. Έτσι, είναι τουλάχιστον δηλώσεις, είναι δηλαδή το τι θέλει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι. Θα δούμε όμως κατά πόσο αυτό θα προχωρήσει στην πράξη. Αυτό πάντως που τονίζει πάρα πολύ το Υπουργείο και το βλέπουμε είναι ότι θέλει να αλλάξει τις πανελλαδικές και αυτό εν μέρει είναι καλό γιατί πρέπει να γίνει κάποια στιγμή αλλαγή στις πανελλαδικές. Το σύστημα είναι το πώς θα γίνουν οι αλλαγές. Εμείς, ας πούμε, παράδειγμα, οι φροντιστές δεν είμαστε σύμφωνοι με το να μετράει ο βαθμός στο πολιτηρίο. Νομίζω ότι αρκετοί δεν είναι σύμφωνοι με αυτό, μια και υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις βαθμολογίες που θα δίνονται στα λύκεια. Καταλαβαίνετε τι πίεση θα ασκηθεί στους καθηγητές των σχολείων, έστω και με το 20% που θα μετράει στην τελική βαθμολογία. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς όσον αφορά, είναι δηλαδή μόνο δηλώσεις που είδαμε στα δημοσιεύματα σήμερα. Επιστρέφοντας τώρα στις φετινές πανελλαδικές, να πούμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Θα αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων, όχι όμως για τις σχολές αιχμής. Πρέπει να το διευκρινίσουμε και αυτό. Για παράδειγμα, δεν θα έχουμε μεγάλη αύξηση ούτε στον αριθμό των εισακτέων στην ιατρική, ούτε στην νομική. Θα είναι σε σχολές που έχουν μικρότερη ζήτηση. Έτσι, για να μην παρουσιάζουμε μόνο τα πράγματα, μάλλον να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως έχουν. Όπως και για παράδειγμα, να διευκρινίσουμε ότι πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά στα δημοσιεύματα ότι οι πανελλαδικές θα καταργηθούν. Πανελλαδικές θα καταργηθούν, αλλά δεν θα καταργηθούν για τις σχολές όπως η ιατρική και η νομική ή άλλες σχολές αιχμής. Θα καταργηθούν για σχολές που έχουν χαμηλά μόρια και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν εξετάσεις για σχολές όταν σε αυτές οι μαθητές περνούν με το 6 και με το 8. Έτσι, οπότε αν θα καταργηθούν, γιατί θα δούμε, σας λέω, γίνονται τόσες πολλές αλλαγές που νομίζω όλοι τις βλέπουμε, θα καταργηθούν μόνο για τις σχολές οι οποίες έχουν χαμηλά μόρια. Πάμε τώρα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν θες να μίλεις σε ένα πρόβλημα, φτιάξε μια επιτροπή. Προκειμένου με αυτόν τον τρόπο επιλέγεται να δοθεί λύση στο πρόβλημα της συγχώνευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τη μείωση των τμήματων του παραρτήματος Ράμας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι ούτε πρόχειρος ούτε γρήγορος, δηλώνει ο επικεφαλής της Ελλάσσονας Δημοτικής Αντιπολίτευσης Δράμας Τέριος Ηλιόπουλος για το θέμα που συζητήθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι ούτε πρόχειρος ούτε γρήγορος, λέει μεταξύ άλλων στο σχετικό δελτίο τύπου από τον χώρο της Ελλάσσονος Δημοτικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Δράμας της Αυτοδιοίκησης Πολιτών, ο Στέργιος Ηλιόπουλος. Τονίζει ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά. Πρέπει να γίνεται φυσικά με κριτήρια πρωτίστως εκπαιδευτικά και επιστημονικά, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη οι παραγωγικές δυνατότητες του κάθε τόπου και η επαγγελματική κατοχήρωση των αποφύτων που αποκρισταλώνεται στα επαγγελματικά δικαιώματα, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί ξέχωρα από τους δρόμους ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή έφερε το όλο θέμα, το συζήτησε και τελικά αποφάσισε να το αναθέσει σε επιτροπή. Ναι, δυστυχώς είναι αυτό που λέμε το στρίβιν δια του αραβόνος. Όταν δεν θέλουμε να βγούμε συγκρουσιακά και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτή την πόλη, κάνουμε μια επιτροπή για να τα έχουμε και εμείς καλά με τον εαυτό μας και να πούμε και στους συμπολίτες μας ότι κάτι κάναμε μετά από 5 ώρες συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Για μας το θέμα της εκπαίδευσης δεν είναι τοπικιστικό.
Είναι ένα συνολικό θέμα που θα πρέπει να το δούμε, αλλά ίσως αφορά μια άλλη κοινωνία που έχει έναν τέτοιο σχεδιασμό που παίρνει υπόψη του και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αλλά και τις ανάγκες συνολικά της χώρας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε τα τελευταία χρόνια και πάει να διορθωθεί με έναν στρεβλό τρόπο. Τι γίνεται εδώ? Ούτε εμείς απαράταξη θα συζητούσαμε έτσι τοπικιστικά αν δεν υπήρχε μια κατάφορη αδικία εδώ και χρόνια που αφορά τον νομό της Δράμας. Ενώ εμείς έχουμε περίπου 400 άτομα τα οποία εισάγονται στο ΤΕΙ εδώ της πόλης μας και από αυτά θα χαρούμε πολύ αν έχουν έρθει τελικά τα 200. Στις διπλανές πόλεις της περιφέρειάς μας, στην Ξάνθη έχουμε 800, 1.400 στον Εύρο, 1.800 στην Κομωτινή και ούτω καθεξής, και στην Καβάλα άλλους τόσους, 1.800-1.900 περίπου. Άρα από εδώ, από μόνοι τους, έχουμε μια ενδοπεριφερειακή ανισότητα. Και δεν θέλουμε να έρθουν άτομα εδώ στις σχολές, να έρθουν σπουδαστές, οι οποίοι δεν θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα και θα έχουν κάποιες σχολές στις οποίες μετά τα παιδιά δεν θα έχουν να βρουν κάπου δουλειά. Εμείς θεωρούμε ότι το ζήτημα εδώ στην πόλη μας πρέπει να το δούμε σε συνεργασία, μάλλον να ταυτιστούμε με το τι κάνουμε εδώ σαν νομός. Έχουμε ένα δάσος το οποίο είναι παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη, άρα θα πρέπει να υπάρχει τμήμα δασολογίας. Έχουμε τα κρασιά μας τα οποία είναι εξακουστά και είναι αμπέλια τα οποία υπάρχουν από αρχαιότητα των χρόνων, άρα πρέπει να έχουμε ένα τμήμα ενολογίας. Έχουμε τα μάρμαρά μας που δυστυχώς δεν τα έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή, άρα πρέπει να έχουμε ένα τμήμα γεωλογίας. Και έχουμε και έναν πλούσιο κάμπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους κάμπους που υπάρχουν στην Ελλάδα, άρα μιλάμε για μια σχολή γεωπονίας, δηλαδή σχολές οι οποίες θα είναι ουσιαστικές εδώ για την περιοχή μας. Και θα πρέπει να βάλουμε και μια κόκκινη γραμμή. Όταν 800 παιδιά από την περιοχή μας φεύγουν κάθε χρόνο για τις τριτοβάθμιες σχολές, και από αυτά το 60 με 70% περίπου δεν γυρίζει πίσω στην πόλη, αλλά μιλάμε συνέχεια για μια γύρνηση του πληθυσμού, μια αφέμαξη. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει μια αιμοδοσία εδώ στην περιοχή μας από νέο πληθυσμό, ο οποίος θα φέρει στην ουσία και νέες ιδέες, θα δώσει ζωή στον τόπο. Και δεν το συνδυάζουμε με το να νοικιάσουμε κάποια διαμερίσματα ή να πουλήσουμε κάποια φαγητά περισσότερο, αλλά το τι θα φέρουν αυτά τα νέα παιδιά στην πόλη, τη ζωντάνια που λείπει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αν θα γίνει σε συνδυασμό με τις σχολές τις οποίες έχουμε προτείνει, πολλοί από αυτούς, επειδή θα υπάρχουν εργασίες στην περιοχή, θα μείνουν σε αυτή την περιοχή. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει καμία υποχώρηση απέναντι σε όλα τα οργανωμένα αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω, συμφέροντα είτε καθηγητών είτε περιφέρειας του νομού μας, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί και αυτό που μας πρέπει. Εμείς σε παράταξη αυτό προτείναμε, αλλά δυστυχώς η απόφαση τελικά που πήρε η Δημοτική Αρχή και την πήρε μόνη της, είναι στο να γίνει μια επιτροπή στην οποία ο Δήμαρχος θα παρακολουθεί το θέμα. Οψόμεθα και βλέπουμε. Αλλά δυστυχώς άλλη φορά νομίζω ότι δεν έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση του θέματος και κυνηγάμε συνέχεια χειμέρες. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε θέματα της επικαιρότητας και τις πολιτικές εξελίξεις με τον πρώην βουλευτή του Ποταμιού, τον καθηγητή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, ο οποίος πλέον έχει και την ιδιότητα του μέλους Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής. Έχουμε τον κύριο Καρκατσούλη τηλεφωνικά. Καλό σας απόγευμα από τη Δράμα, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ένα απόγευμα που δεν είναι καθόλου καλό, δυστυχώς, μετά τη νέα τραγωδία. Δυστυχώς. Στην πολεμική αεροπορία, θρήνος, αλλά και για τις έναπλες δυνάμεις και για τη χώρα μας γενικά, κύριε καθηγητά. Δυστυχώς. Είναι μια πολύ κακή μέρα για μας. Χάσαμε ένα νέο άνθρωπο, ένα πιλότο, ικανό. Είναι ένας θρήνος για όλους και ελπίζω να σταματήσει εδώ αυτή η ιστορία. Ελπίζω δηλαδή οι άνθρωποι μας οι οποίοι είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή να τους βοηθάει ο Θεός, να τους βοηθάει και η πολιτεία όμως. Έτσι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να πω πέρα από την οδύνη και τη θλίψη για το συμβάν είναι ότι να πω στην πολιτεία και να προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή μαζί με τη φωνή όλων των Ελλήνων ότι χρειαζόμαστε ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένταση και λάδι στη φωτιά. Μιλάτε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Μιλάω για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μιλάω για μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή
στην οποία γύρω-γύρω στη γειτονιά μας υπάρχει μια εκρηκτική κατάσταση και εκείνο το οποίο απαιτείται από την κυβέρνηση, λέω, και το λέω έτσι εμφαντικά γιατί δεν το βλέπω. Γιατί το λέτε έτσι εμφαντικά? Το λέω γιατί δεν το βλέπω αυτό. Δεν βλέπω δηλαδή την ψυχραιμία και τη σύνεση που απαιτούν οι περιστάσεις σε όλες τις εκδηλώσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι χρειάζεται από όλους πολύ μεγάλη ψυχραιμία και σύνεση. Δεν χρειαζόμαστε φωνές, δεν χρειαζόμαστε μακές, δεν χρειαζόμαστε ταϊλίκια, δεν χρειαζόμαστε έναν υπουργό άμυνας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει με την κάθε ευκαιρία θέλει να μας δείξει ότι αυτός είναι που κάνει κουμάντο και ότι είναι ο αφέντης και εν πάση περιπτώσει χειρίζεται όλο αυτό το πράγμα με έναν αφόρητο εγωισμό, σκεπτόμενος μονίμως το εσωτερικό δικό του ακροατήριο. Δεν είμαστε σε τέτοια στιγμή. Εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή έναν υπουργό άμυνας και μια κυβέρνηση η οποία θα μετράει τα λόγια της, θα είναι προσεκτική και εν πάση περιπτώσει θα είναι συνετή και ψύχρεμη. Δεν λέω να μην είναι αποφασιστική, έτσι. Λέω όμως ότι χρειαζόμαστε ψυχραιμία και σύνεση και ότι αυτές οι κραυγές που ανεβάζουν την ένταση δεν προσθέτουν σε εμάς τίποτα, δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Έτσι όπως μιλάτε και χαρακτηρίζετε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, πιστεύετε ότι ίσως θα έπρεπε να αλλάξει? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε και το έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές ότι ο κύριος Καμένος είναι κακή επιλογή για Υπουργός Άμυνας. Δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα στο πόστο το οποίο έχει τοποθετηθεί και θεωρούμε ότι θα έπρεπε και για λόγους ουσίας και για ότι έχουμε βαθύτατες πολιτικές διαφορές μαζί του, αλλά θεωρούμε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο πόστο αυτός ο Υπουργός δεν έχει αποδώσει. Θεωρούμε ότι σήμερα δεν χειρίζεται τα θέματα τα εθνικά τα οποία είναι ιδιαίτερο σοβαρά και κρίσιμα με τη σύνεση και τη σοφροσύνη που θα έπρεπε και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι ναι θα έπρεπε να αλλάξει. Είναι όμως αυτό η υπόθεση του Πρωθυπουργού και εν τέλει την ευθύνη για τους υπουργούς και για τον καθέναν την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πέρα από την ευθύνη που έχουν οι ίδιοι. Ας αναλάβει λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός την ευθύνη των πράξεών του. Αυτός είναι η επιλογή του, αυτόν έχει εκεί. Έτσι, και ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα και δεινά εξαιτίας αυτής της τάσης του συγκεκριμένου Υπουργού. Πάντως και τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει θερμό επεισόδιο με Τουρκία. Θα θέλει να τις σχολιάσετε? Κοιτάξτε, αυτά δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Όταν μιλάμε για ψυχραιμία, μια τέτοια δήλωση. Ακριβώς. Πώς την ερμηνεύετε, πώς σχολιάζετε? Όταν έχω έναν υπουργό, δεν τον έχω τον υπουργό να μου κάνει τον αναλυτή. Καταλάβατε, δεν με ενδιαφέρει η άποψή του για τα πράγματα γενικώς, ότι μπορεί να συμβεί αυτό, μπορεί να συμβεί εκείνο. Οι υπουργοί, κυρία Κυριακίδου, δεν μιλάνε. Οι υπουργοί δουλεύουν, μιλάνε πριν γίνουν υπουργοί και αφού φύγουν από το πόστο. Όταν λοιπόν είναι υπουργός, εγώ θέλω να κάνει τη δουλειά. Δεν θέλω να μου κάνει σχολιασμό της επικαιρότητας. Όλοι οι Έλληνες αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και κρίσιμη. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι στη μέχρι τώρα διαδρομή, παρόλο που δεν είναι αυτή τη στιγμή η ιδέουσα στιγμή για να κάνουμε τέτοιου τύπου ανάλυση, αλλά εν πάση περιπτώσει εμένα μου επιτρέπετε, διότι εγώ είμαι στην αντιπολίτευση και ως στέλεχος της αντιπολίτευσης έχω μία άποψη και λέω ότι δεν έχουν χειριστεί με την προσινή που με την προσήμεια και με την επάρκεια που θα χρειαζόταν τα θέματα της εθνικής άμυνας. Αυτό μπορώ να πω για την κυβέρνηση. Όταν κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποκλειστεί θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, δεν δημιουργεί ένα κλίμα ταραχής, ανησυχίας? Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει προφανώς είναι να διαχειριστούν όλη αυτή την κρίση προκειμένου να συσπηρώσουν τους Έλληνες με φόβο και με εν πάση περιπτώσει με τον κίνδυνο ότι μπορεί να συμβεί κάτι χειρότερο, να τους συσπηρώσουν γύρω από την εκάστοτε κυβέρνηση την προκειμένου τη δική τους, γιατί πάντοτε αυτό γίνεται. Αν όμως χρησιμοποιείς τέτοια εθνικά θέματα προκειμένου να κατατρομοκρατήσεις τον κόσμο. Μπορούμε να μιλάμε για κυβέρνηση και αντιπολίτευση και για χειρισμούς και διαχωρισμούς. Αυτά λοιπόν, αυτά όλα που λέτε θα έπρεπε να απευθυνθούν σε αυτή την κυβέρνηση, όπου οι βουλευτές της βγαίνουν και λένε είναι μάγκας ο υπουργός. Τι θέλετε δηλαδή ο υπουργός να είναι μπαλαρίνα, με μακιά το χειρίζεται το θέμα? Είναι οι υπουργοί της οι οποίοι νομίζουν ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι να παίζεις με το Twitter και να στέλνεις tweets τα οποία τα διαβάζει ένα εσωτερικό ακροατήριο? Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι εν πάση περιπτώσει φορώντας, γιατί έχουν φτάσει και σε σημείο γελοιότητας, με στολές παραλλαγής
εμψυχώνεται δηλαδή το φρόνημα του ελληνικού λαού. Τι είναι ο Έλληνας δηλαδή, ανόητος είναι. Θέλω εγώ αυτή τη στιγμή να βλέπω τους υπουργούς και την κυβέρνηση να μου φουσκώνουν και να μου λένε ότι κοίταξε να δεις, είμαστε τιμοπόλεμοι. Θέλω να έχουν κάνει τη δουλειά. Θέλω να μην έχω απώλειες και αυτή τη στιγμή εγώ μετράω απώλειες. Μετράω δύο Έλληνες στρατιώτες οι οποίοι είναι έγκλειστοι πια πάνω από 40 μέρες στην Αδριανούπολη. Μετράω νεκρούς. Δεν λέω ότι αυτό οφείλεται, διότι αυτή τη σπέκουλα την ξέρουμε, δεν λέω ότι αυτό οφείλεται σε δικούς τους χειρισμούς, αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα τόσο πολύ τεταμένο, όπου κάθε μέρα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε απώλειες και να έχουμε όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή σε μια διαδικασία από την οποία σίγουρα η δική μας χώρα θα βγει χαμένη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει συστηματική δουλειά, ενημέρωση, γιατί ενημέρωση εμείς δεν έχουμε, ενημέρωση δεν έχει κανένας, μαθαίνουμε από εδώ και από εκεί το τι συμβαίνει, έτσι, όργανα δεν λειτουργούν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ούτε τίποτα, περιμένουμε δηλαδή με ψυχία πληροφόρησης να μπορέσουμε και εμείς να σχηματίσουμε μια άποψη για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει, έτσι, και όλα αυτά με έχουν βάλει σε βαθύτατες ανησυχίες. Γιατί ανησυχίες για όλα αυτά που μας είπατε πριν? Ανησυχούμε βαθύτατα διότι θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η εμπλοκή η οποία παρουσιάζεται στα εθνικά θέματα, διότι έχουν ταυτόχρονα ανοίξει πολλά ζητήματα, φοβούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει την επάρκεια και κυρίως δεν έχει τη σοβαρότητα που απαιτείται για να διαχειριστεί όλα αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι αυτή τη στιγμή να δείξουν τη σοβαρότητα που χρειάζεται, να δουλέψουν συστηματικά. Εμπιστευόμαστε όπως όλοι οι Έλληνες τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που μετράνε. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές που μπορεί να φέρουν το σωστό ή το λάθος αποτέλεσμα. Έτσι και βεβαίως εκείνος ο οποίος είναι στο πεδίο του επιχειρησιακό θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του, αλλά αυτός την ξέρει να την κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν προσθέσει κανείς την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στην οποία ζούμε, προσθέσει και το εθνικό κεφάλαιο το οποίο φαίνεται ότι έχουμε ανοίξει και έχουμε μπει σε μια δίνη πραγμάτων, όπου αυτή τη στιγμή δεν μαθαίνουμε κυρία Κυριακή του τι συμβαίνει. Από πού μαθαίνουμε τι συμβαίνει? Βλέπουμε τους υπουργούς να χορεύουν, να τραγουδάνε, να φοράνε μπουφάν παραλλαγής, να κάνουν τα ηλίκια. Αυτό μας λείπει εμάς αυτή τη στιγμή. Αυτό χρειάζεται δηλαδή ο Έλληνας. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ σκεπτικοί και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προειδοποιούμε και να τους εγκαλούμε να γίνουν σοβαροί και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους με σοβαρότητα. Την ίδια ώρα, κύριε καθηγητά, λόγω και των εξελίξεων, έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, τι γίνεται με τα οικονομικά της χώρας, τι γίνεται με τα μνημόνια, την έξοδο από τα μνημόνια, λίγο... Ουδείς ασχολείται, κυρία Κυριακίδου, ουδείς ασχολείται. Ο κύριος Τσακαλώτος μας είπε ότι έχει ετοιμάσει κάποιο σχέδιο αναπτυξιακό, το οποίο ουσιαστικά είναι το επόμενο μνημόνιο, απλώς δεν το λέει έτσι. Το λέει δηλαδή θα είναι μια συμφωνία, όπου εκεί θα πετάξει όλα τα μέτρα τα οποία δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει. Σκεφτείτε από 80 που ήταν να υλοποιήσει, δεν έχουν υλοποιήσει ούτε 15. Και έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι ξέρετε οι θεσμοί όμως δεν το είδαν πολύ θετικά αυτό το σχέδιο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα και επιφυλάξεις. Αυτά λοιπόν λέγονται λίγο πριν υποτίθεται βγούμε από το πρόγραμμα. Έτσι. Mm-hmm. Φοβούμε πάρα πολύ ότι θα βγούμε με επαχθείς όρους από αυτή την ιστορία και κυρίως φοβάμαι, επειδή έχουμε μια σόβαρη κυβέρνηση, φοβάμαι πάρα πολύ ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα όπως μας λένε. Και φοβάμαι ότι αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σοβαρότητα στο πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη, τη μεθεπόμενη μέρα, πολύ φοβούμε ότι η Ελλάδα απροστάτευτη, εννοώ έξω από κάποια στήριξη, έξω από κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα της διασφάλιζε μια ελάχιστη ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει σε σχέση με τις διαθέσεις και τις επιθετικότητες που μπορεί να δεχθούμε βγαίνοντας στις αγορές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον η κυβέρνηση μας διαβεβαιώνει ότι έτσι είναι καλύτερα, αυτό το καλύτερα μένει να κριθεί. Εμείς λέμε ότι δεν είναι καλύτερα όμως και δεν αισθάνομαι καμία απολύτως ασφάλεια για τα προγράμματα τα οποία επεξεργάζεται ή δεν επεξεργάζεται. Πολύ φοβούμαι ότι στο μυαλό τους έχουν μόνο να κάνουν μια φιέστα, να πούν ότι κοιτάξτε εμείς τα καταφέραμε και τελειώσαμε και εμπιστευτείτε μας για να πάμε παρακάτω.
Τα θέματα όμως είναι ανοιχτά. Οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν προχωρήσει, η οικονομία πηγαίνει με το σταγονόμετρο, οι Έλληνες είναι άφρακοι, ο ένας στους δύο χρωστάει παντού. Και μόνο να τα φέρουν βόλτα. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι ήταν το πιο μεγάλο έβριμα όλων των προηγούμενων ημερών. Ότι αυτή τη στιγμή 67% των Ελλήνων δηλώνουν ότι με δυσκολία μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Έτσι. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτό δεν βγήκε από εμάς, βγήκε από το ΕΛΙΑΜΕ, βγήκε από αυτούς οι οποίοι κάνουν μετρήσεις. Αν λοιπόν από το ΙΟΒΕ, αν λοιπόν αυτή τη στιγμή με ρωτούσε κανείς ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με το αύριο της οικονομίας, θα έλεγα ότι τι ασφάλειες θα δώσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία, προσέξτε, βγαίνει από το Συμβούλιο της Επικρατείας σχεδόν αντισυνταγματικό, το διαψεύουν, τι να διαψεύσουν δηλαδή, ότι βγαίνει ο ΕΦΚΑ, αυτό το γδάρσιμο που υπέστημεν όσοι είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες από τα ασφαλιστικά ταμεία, που ξαφνικά βρεθήκαμε να πληρώνουμε διπλούς φόρους. Δηλαδή να πληρώνεις από τη μία στην εφορία και μετά εν είδη φόρου να πληρώνεις και ασφαλιστική εισφορά. Τρώμε αυτό στο κεφάλι, βγαίνει το Συμβούλιο Επικρατείας, λέει ότι αυτό φαίνεται ότι είναι αντισυνταγματικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο όμως οχυρίζονται με εξαιρετική επιπολαιότητα. Διότι σκεφτείτε τώρα ότι 2-2,5 χρόνια άνθρωποι πληρώνουμε εισφορές, έτσι, και ξαφνικά έχουμε στεγνώξει, δεν υπάρχει φράγκο, γιατί όλοι αγωνιζόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Προσπαθούμε να πληρώσουμε στις τράπεζες χρέη από εδώ, χρέη από εκεί, εφορίες, ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι και έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία μου λέει πανηγυρίζω γιατί σε βγάλω από τα μνημόνια. Δηλαδή σκέτο δούλεμα. Σκέτο δούλεμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Και εγώ δεν έχω άλλη λέξη να το πω αυτό. Διότι εάν, προσέξτε, πραγματικά βγαίναμε, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή η οικονομία να είχε ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 5, του 6, του 7. Δεν λέω το 10 που έχει η Ρουμανία. Έτσι. Λέω όμως ρυθμούς ανάπτυξης όχι της τάξης του 1, του μισό 1, αυτό που καρκινοβατεί δηλαδή η χώρα, και έχουμε αντέξει μέχρι στιγμής. Και αντί να σοβαρευτεί να μας πει ότι ανοίγω δουλειές, γίνονται επενδύσεις, γίνονται πράγματα, έτσι, αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι ένα ρουσφετωμάνι άνευ προηγουμένου και πανηγυράκια, έτσι, τα οποία ελπίζω, όπως σας είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, να μην μας βγουν και σε κακό. Κύριε Καρκατζούλη, κάθε συζήτηση μαζί σας έχει ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις, τις τελευταίες αλλαγές, το κίνημα αλλαγής. Ένα κάτι πολύ σύντομο. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια τώρα. Είμαστε και τόπος στα νιάτα, θα λέγαμε, με την επιλογή. Κοιτάξτε, το νέο πρέπει να είναι στην πολιτική, όχι μόνο στους ανθρώπους. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε εμείς και μέσα από το κίνημα αλλαγής, και αυτό θα το κάνουμε ήδη από την Κυριακή μεθαύριο που έχουμε την πρώτη συνάντηση Κεντρικής Επιτροπής, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε καινούρια, φρέσκες ιδέες για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αλλά πραγματικές λύσεις τα προβλήματα, όχι εικονικές που απλώς τα διονύζουν. Για το κίνημα αλλαγής θα τα πούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Τώρα το χρόνο τον αφιερώσαμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, κύριε Καρκατζούλη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Οι μικροπολίτες Δράμας δηλώνουν πως δεν είναι ευχαριστημένοι από την αγοραστική κίνηση στις λαϊκές αγορές, καθώς ήταν μειωμένοι και οι καιρικές ηθίκες δεν τους βοήθησαν καθόλου. Το παρήγορο είναι, όπως δηλώνει και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Σωματείου Βάσο Βαγενά, πως η βελτίωση του καιρού και τα νέα ανοιξιάτικα είδη δίνουν μια νότα αισιοδοξίας και αναπτερώνουν λίγο το πεσμένο ηθικό τους. Η βελτίωση των καιρικών συνθήκων, η αγορά νέων ανοιξιάτικων ειδών, αναπτέρωσε το ψυχολογικό κομμάτι τουλάχιστον για τους μικροπολιτές, οι οποίοι είδαν μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, αλλά και νωρίτερα με τις βροχές και την αστάθεια του καιρού, να μην μπορούν να κάνουν έναν αξιοζήλευτο τζίρο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πολλές υποχρεώσεις τους. Με αναπτερωμένο ηθικό, αναμένουν τώρα μέσα και από τις λαϊκές αγορές τους καταναλωτές να ψωνίσουν προϊόντα τα οποία διατίθενται σε προσιτές τιμές για όλους. Η κίνηση γενικότερα σε σχέση με πέρυσι είναι 1:3. Δηλαδή έχει πέσει κατά 60% κάτω. Τώρα έπαιξε ρόλο βέβαια και ο καιρός που ήταν νωρίς το Πάσχα και ο κόσμος δεν ήξερε τι να πάρει. Χειμωνιάτικο, καλοκαιρινό, ήταν μια κατάσταση, απλά δεν δουλέψαμε. Γενικότερα και ο καιρός ήταν βροχερός, είχαμε και τέτοια θέματα. Περιτώ να σας πω ότι στο Δοξάτο χάσαμε 5 λαϊκές. 5η λαϊκή προχθές έβρεχε.
Δηλαδή ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα ο κόσμος, εντάξει, τώρα αρχίζει και δείχνει κίνηση. Γιατί πλέον άνοιξε ο καιρός. Αυτό που ζητάνε κυρίως είναι ρούχα νηξιάτικα πια. Ναι, τώρα πια ναι, τα χειμωνιάτικα ούτε τα βλέπουν. Όσον αφορά τώρα στις τιμές, σε σχέση με πέρσι αντίστοιχη χρονική περίοδο. Είναι πιο καλές οι τιμές μας φέτος. Γιατί και οι χοντρέμποροι έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους, δηλαδή πέσανε. Εντάξει, εμείς κινούμαστε και σε πιο πολύ πιο φτηνά, πιο μικρές τιμές, πιο λογικές, αλλά γενικότερα έχει πέσει η τιμή τους. Η τιμή είναι πολύ καλύτερη, οι τιμές από αυτό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όσοι επιλέξουν να έρθουν εδώ στη Λαϊκή θα βρουν αυτό που ψάχνουν. Θα βρουν από πολύ φτηνό, από 2 ευρώ μέχρι και 20-25 ευρώ ρούχα. Τώρα υπάρχουν τα ρούχα που είναι δεύτερο χέρι, second hand. Υπάρχουν όμως και τα καλά τα ρούχα, τα οποία θα τα βρουν και αντίστοιχα και στα μαγαζιά. Απλά εντάξει, εμείς λόγω του ότι δεν έχουμε νίκη, σαφώς είμαστε λίγο πιο φθηνοί. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι. Χθες έκανε πρεμιέρα το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Θράκης 2018 με ρεσιτάλ κιθάρα στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου στην Κομωτινή. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κιθαριστικό φεστιβάλ των Βαλκανίων που τελεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομωτινής. Πέμπτο φεστιβάλ κιθάρας λοιπόν είναι γεγονός για την πόλη μας, ένας θεσμός, είναι θεσμός πλέον, για τον οποίο ο Δήμος Κομωτινής και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού αισθανόμαστε χαρά και τιμή, το καθιερώσαμε και όπως βλέπουμε κάθε χρόνο μεγαλώνει και αυτό ήταν το ζητούμενο για μας. Είμαστε χαρούμενοι πολύ. Έχουμε πολλούς φιλοξενούμενους αυτό το τετραήμερο εδώ που θα γίνει το φεστιβάλ μας. Εγώ δεν θα πω πολλά. Θέλω να πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια μας στηρίζουν, ξεκινώντας από το Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών με τον πρόεδρό τους, τον Στέλιο τον Γόλγαρη, που είναι από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτης μας και μας βοηθάει για να κρατηθεί αυτός ο θεσμός. Όλους τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν, εκείνο που ζητώ και πιστεύω ότι ο κόσμος μας θα ανταποκριθεί, από σήμερα το βράδυ και μέχρι το Σάββατο όλοι να παρακολουθήσουν τις μεγάλες συναυλίες που θα γίνουν. Οι χώροι είναι το Ίδρυμα Παπα-Νικολάου, είναι το πολιτιστικό κύτταρο πρώην ΡΕΞ και το αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης. Αυτό το φεστιβάλ έγραψε τη δική του ιστορία και όποια πορεία και να έχει από εδώ και πέρα, που εγώ παραμένω πάντα αισιόδοξος όπως ήμουν από την πρώτη στιγμή, ότι θα συνεχίσει να διαγράφει μια σημαντική πορεία όλα αυτά τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, είναι ότι πέρσι το 2017 κυκλοφόρησε από την Διεθνούς Φήμης Δισκογραφική Εταιρεία FM Records το CD με την κύρια εκδήλωση του φεστιβάλ του 2016. Το ότι μπαίνει η Θράκη, η Κομωτινή, ο Δήμος Κομωτινής, οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες εδώ από την Θράκη, οι καθηγητές, οι σολίστ σε μια τέτοια δισκογραφική παραγωγή, ανέβηκε αυτό το CD σε 400 ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή μπαίνετε σε μια πλατφόρμα σαν το Spotify, βάζετε στην αναζήτηση Θράκη, Thrace Guitar Festival και αμέσως μας παραπέμπει στο φεστιβάλ. Είναι ένα από τα τρία κιθαριστικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο που έχει εκδώσει τις συναυλίες του μια τέτοια σπουδαία δισκογραφική εταιρεία. Πέμπτη χρονιά φέτος στο φεστιβάλ. Ένας μεγάλος θεσμός που ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια δειλά για να στήσουμε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Τα δύο τελευταία χρόνια το φεστιβάλ έχει γίνει διεθνές με καλεσμένους από το εξωτερικό. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος
που μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις στην ακριτική μας πόλη και να επισκέπτονται από πολλά μέρη της Ελλάδος την πόλη μας και να παίρνουν πληροφορίες για αυτό το υπέροχο όργανο, την κιθάρα. Από σήμερα και για 4 μέρες ξεκινάνε 4 πολιτιστικές μέρες, θα έλεγα, με επίκεντρο την κιθάρα. Θα περιγράψω λίγο το πρόγραμμα προφανώς. Με ρωτάγανε έξω και με ρωτάνε και συνεχώς ποιες από τις συναυλίες θα μπορούσαμε να έρθουμε να δούμε, και εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί όλες είναι πολύ σημαντικές και προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες. Νιώθω σαν το σπίτι μου πλέον μετά από 4 χρόνια. Την πρώτη φορά που ήρθα είχα ευχηθεί μαζί με άλλους συναδέλφους αυτό το φεστιβάλ, τότε ήταν Πανελλήνιο νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ναι. Είχα ευχηθεί το φεστιβάλ αυτό να γίνει διεθνές και να αποκτήσει μια έγκλη έτσι παγκόσμια, και έγινε μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το περίμενα. Μπορείτε να ανατρέξετε τη συνέντευξή μου τότε, να δείτε τι είχα πει. Εύχομαι, το μόνο που εύχομαι τώρα, να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο, και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, είναι το τέλειο νομίζω. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Σύλλογο Ελλήνων Κιθαριστών και τον Σίλιο Γκόργαρη, τον πρόεδρο των Ελλήνων Κιθαριστών, και τον Δημήτρη Βιντρίδη, τον κιθαρίστα, τον συνθέτη, τον άνθρωπο που προσπαθεί πάρα πολύ να στήσει αυτό το φεστιβάλ και να το οργανώσει. Φέτος υπάρχουν σολίστες από τη Βουλγαρία, από την Ιταλία, από την Τουρκία, από την Ελλάδα φυσικά, και σημαντική φυσικά είναι η συμβολή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη συναυλία που θα δώσει. We are Microtonal Guitar Duo from Istanbul, and we are so happy to be in Komotini for the first time. We will be so glad to open the festival tonight in Komotini. And this guitar festival is so great idea for us. Είμαστε ένα ντουέτο το οποίο δεν έχει σύνορα, γιατί η μουσική δεν έχει σύνορα. Όπου και να παίζουμε, στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στην Τουρκία, είναι το ίδιο για μας, γιατί η μουσική ενώνει τον κόσμο και είμαστε όλοι άνθρωποι, και μέσα από τη τέχνη ενώνουμε τον κόσμο. Και από την Κομωτινή ξανά στη Δράμα. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για την ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Οδείο με ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού με την εξαιρετική μέτζο σοπράνο Ροξάν Κερανοπούλου. Άλλη μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δράμας, αυτή τη φορά με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και με την οργάνωση και επιμέλεια της ΣΑΜΚΕ Κοινωνία και Πολιτισμός. Αντιλαμβανόμενοι ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο. Θέλοντας λοιπόν να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας όλους να αντιμετωπίσουν μαζί μας το μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής που είναι ο καρκίνος, προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να αναδείξουμε τα προβλήματα του καρκινοπαθών και με κάθε τρόπο και μέσο, όπως είναι η πρόληψη και η ενημέρωση με γνωστικό αντικείμενο πάντα τον καρκίνο, να βοηθήσουμε όλους τους ομπολογικούς ασθενείς. Ο αγώνας μας διαρκής και επίμονος. Πραγματικά είναι πολύ λίγα τα λόγια για να μπορούν να αποτυπώσουν το σπουδαίο και σοβαρό έργο το οποίο γίνεται από τον Σύλλογο των Καρκινοπαθών. Και ειλικρινά, ο αγώνας που δίνουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συγκινητικός. Απαιτείται λοιπόν κοινή προσπάθεια σε αυτή τη διεκδίκηση που είναι δίκαιη για όλους εδώ τους δραμηνούς, που δυστυχώς έχουμε πολλές περιπτώσεις καρκίνο. Και το ογκολογικό τμήμα είναι υποχρέωση μιας συντεταγμένης κοινωνίας, αλλά και μιας κυβέρνησης, που πρέπει επιτέλους να εσκύψει
στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων και να δώσει λύσεις. Θέλω πριν πω αυτό που έχω να πω όσον αφορά την ουσία της σημερινής εκδήλωσης, να μαρτυρήσω και κάτι με τον μετριόφρονα του Λευτέρου του Καρυνικίδη, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού που ευχαριστεί απαρτίζεται από κάποια μέλη, μεταξύ των οποίων είναι και ο Λευτέρης ο Καρυνικίδης. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για ό,τι κάνει, να βοηθάει πάρα πολύ. Γι' αυτό και ο Δήμαρχος είναι ευχαριστημένος για όσα γίνονται στο Πολιτιστικό Οργανισμό και εμείς βέβαια τους στόχους που βάζει ο Δήμος τους τιμούμε και τους υπηρετούμε. Πραγματοποιήθηκε μια βραδιά ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού με την μέζο σοπράνο Ροξάνη Κερανοπούλου. Ήταν μια ιδιαίτερη ξεχωριστή βραδιά σε ένα ιδιαίτερο κοινό της Δράμας. Το ευχαριστούμε που ήρθε και ενίσχυσε αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου, η οποία έγινε για να ισχυθεί ο Σύλλογος οικονομικά, ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε κάποιες απαιτήσεις του που έχει δεσμευτεί για το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, να πάρουμε κάποια πράγματα εάν θα καταφέρουμε να κάνουμε τον οικολογικό τμήμα. Ήταν πραγματικά συγκινητική βραδιά, γιατί το κλασικό τραγούδι πάντα συγκινεί και όταν δίνεται από καρδιάς και βγαίνει από την ψυχή και το καταλαβαίνει ο απέναντι, είναι συγκλονιστικό. Ευχαριστούμε και πάλι τη Ροξάνη Κερανοπούλου, ευχαριστούμε την Πολιτισμό και Κοινωνία, τον οργανισμό ο οποίος είχε την πρωτοβουλία να γίνει η εκδήλωση αυτή, καθώς και τον Πολιτιστικό Φορέα του Δήμου Δράμας. Να είναι όλοι καλά. Και εσείς να έχετε υγεία. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι όπως και εσείς τα είπατε, ότι ο Όμιλος Σταρ Βορείου Ελλάδος είναι πάντοτε σε όλα τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα τα οποία δημιουργούνται εδώ στην πόλη μας και στον ομό μας, αλλά και γενικότερα στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Σε συνεργασία λοιπόν του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου της Δράμας, με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και την Επιμέλεια της Κοινωνία και Πολιτισμός, σήμερα πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, ένα ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού με την εξαιρετική μέτσο σοπράνο Ροξάνη Κερανοπούλου. Ήταν μια βραδιά την οποία όσοι την παρακολούθησαν φύγαν με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Όλο αυτό έγινε για να ενισχυθεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών του νομού της Δράμας για τον διαρκή αγώνα που δίνει ενάντια στον καρκίνο. Ο καρκίνος νικέται και σε αυτόν τον δρόμο και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί πρέπει όλοι μαζί να στείλουμε το μήνυμα ότι κανείς δεν πρέπει να το βάζει κάτω και όπως προαναφέρατε, το ογκολογικό τμήμα είναι αίτημα το οποίο έπρεπε ήδη να είχε δημιουργηθεί χθες. Τώρα τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά ενός μηχανήματος, το οποίο είναι απαραίτητο εδώ στην Δράμα, και εύχομαι την επόμενη φορά που θα ξανακάνουμε μία εκδήλωση αυτά τα αιτήματα πλέον να έχουν πραγματοποιηθεί. Πραγματοποιήθηκε χθες παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ζιχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιερόθεου, η τελετή θυρανιξίων του νέου παρεκκλησίου του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπεοφόρου στην τοπική κοινότητα της Γραμμένης του Δήμου Προσοτσάνης. Πλήθος πιστών, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ζιχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Κυρίου Ιεροθέου, καθώς επίσης και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, παρακολούθησαν χθες με ιδιαίτερο σεβασμό και ευλάβεια τα μεγάλα θυρανίξια του νέου παρεκκλησίου στο όνομα και στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου που πραγματοποιήθηκε στη Γραμμένη. Αλληνήσου πιστεύετε που γαρεστέκτων προβάτων των αιμών, καθώς είπων ημίν τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγωγενός του αυτά και ακολουθούσιμη, καγώ ζωή αιώνιον δίδομη αυτή. Δόξα σε
Κύριε δόξα σε, όσο πατήρ πόσο λόγο. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι ο Αναστάσει και νεκρών και θάνατο θάντων πατή σας και της μνήμα ζωή χαριστάμενος Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Χριστός Ανέστη, χαρά στα πάντα επιπλήρωτε φωτός. Μέσα στην αναστάσιμη αυτή περίοδο, ο ευσεβής λαός της γραμμένης αξιώνεται υπό του Αγίου Θεού να έχει έναν ακόμη συμπροστάτη της ενορίας του, μαζί με την πολιούχο και προστάτηδά του την κυρία Θεοτόκο, τους συμπροστάτες τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Τίμιο Πρόδρομο και την Αγία Παρασκευή, συγκαταλέγεται στην χωρία των συμπροστατών του ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, παρεκκλήσιο του οποίου σήμερον υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιεροθέου τελούνται τα λαμπρά θυρανίξη αυτού και από τούδε και στο εξής, στο ιερό θυσιαστήριό του θα τελούμε τη ευλογία του Επισκόπου μας την ανέμακτον ιερουργίαν υπέρ της σωτηρίας του Χριστεπονήμου πληρώματος. Αυτό το παρεκκλήσιο όμως ανηγέρθη προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου και εις την μνήμη του αημνήστου προκατόχου μου πατρός Ιωάννου Σπυρίδη υπό του πρωτοτόκου εγγονού αυτού Ιωάννου Σπυρίδη Ιού του πρωτότοκου Ιού του πατρός Ιωάννου του Ιορδάνη. Ήταν ένα τάμα το οποίο εκπλήρωσε ο πρωτότοκος εγγονός του προκατόχου μου εις την μνήμη του μακαριστού πατρός Ιωάννου, διότι ο πατήρ Ιωάννης ήρθε από τις αλυσμόνιδες πατρίδες εδώ το 1922 σε ηλικία 8 ετών και το σπίτι του βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον ονοριακό ιερό ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Έσωσας ημάς εκ των πυρών του θάνατου, δοξάζομεν σε μονογενέ. Υπομενούς οι δικαιοί σου ανταποδός. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Μητροπολίτη κυρίου κυρίου Ιερόθεου, ήρθαμε εδώ καλεσμένοι στα θυρανίξια του Αγίου Γεωργίου σε μια σεμνή θρησκευτική τελετή και πιστεύω πραγματικά σε ένα πολύ ωραίο χώρο το παρεκκλήσει αυτό του Αγίου Γεωργίου κοσμεί τη μικρή κοινότητα της γραμμένης. Άλλωστε όπως λέει και ο ημνοδός, εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό, σύ ή ο Θεός ο οποίον θαυμάσια μόνα. Θέλω να συγχαρώ τους κτήτορες του παρεκκλησίου αυτού που είναι μια πολύ σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια και ο Άγιος Γιώργος να δίνει δύναμη και υγεία σε όλους μας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μια ιδιαίτερη ημέρα για την τοπική μας ενορία. Τελέσαμε τα θυρανίξια του παρεκκλησίου, του νέου παρεκκλησίου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Τα θυρανίξια τα ετέλεσε ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας κύριος Ιερόθεος. Το παρεκκλήσιο είναι δωρεά του πρωτότοκου εγγονού του αημνήστου προκατόχου μας πατρός Ιωάννου Σπυρίδη, ο οποίος ήρθε σε ηλικία 8 ετών από τις αλυσμόνιτες πατρίδες και η οικία του βρισκόταν πίσω από το ιερό του ενοριακού ναού του Αγίου Γεωργίου Τροπεοφόρου. Εις τιμήν του Αγίου λοιπόν Γεωργίου Τροπεοφόρου και εις μνήμην του αημνήστου προκατόχου μας ετοποθετήθηκε, ανηγέρθη αυτό το παρεκκλήσιο και από σήμερα έχουμε νέων Άγιων συμπροστάτην μαζί με όλους τους υπολείπους προστάτες της ενορίας μας. Θέλω να ευχαριστήσω συγκινημένος όν
μέσα από τα βάθη της ψυχής μου τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας δια την πολύ του αγάπη, διότι παρόλο τον φόρτο των ημερών ήρθε σήμερα και τέλεσε τα αυτά τα λαμπρά θυρανίξια, τους πατέρες, τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, όλους τους ευσεβείς εδώ χριστιανούς, ιδιαίτερα την τηλεόρασή μας εδώ της Σταρ Βορείου Ελλάδος, η οποία πάντα καλύπτει τις ταπεινές μας εκδηλώσεις, και να ευχηθώ προς όλους ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφάουρος να πρεσβεύει και να ενισχύει τον κάθε ένα από μας, έτσι ώστε να μπορούμε να επιλύουμε τα πολλά πολλαπλά προβλήματά μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μέσα στο πλαίσιο των ημερών, των Αγίων ημερών του Πάσχα, βρεθήκαμε σήμερα εδώ στα θυρανίξια του εξοκλησίου Αγίου Γεωργίου εδώ στη Γραμμένη. Πρόκειται για μια δωρεά του εγγονού του ιερέα, του Παπαγιάννη του Σπυρίδη που βρισκόταν εδώ στη Γραμμένη, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια ιερέας εδώ στην εκκλησία της Γραμμένης. Ο εγγονός του λοιπόν ανοίγειρε το εξοκλήσιο αυτό και το χάρισε στην εκκλησία. Βρεθήκαμε όλοι λοιπόν εδώ πέρα με χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ζυχνών και Κάτου Νευροκοπίου σε μια πολύ ωραία τηλετή. Κάναμε τα θυρανίξια του ναού και χαιρόμαστε που έχουμε ένα εξοκλήσιο ακόμα στο Δήμο μας. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Προληπτικού Ελέγχου στις 24 Απριλίου ανακοίνωσε το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Δράμα. Το ιατρείο θα λειτουργεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτηρίου του Ερυθρού Σταυρού με γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας και ξεκινά με την ειδικότητα παθολόγου διαβητολόγου από γευματινές πάντα ώρες. Για ραντεβού με τους γιατρούς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλούν στο τηλέφωνο του τμήματος στο 2521-032-361, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται κυρίως στην εθελοντική δράση αλλά και την άμεση ανταπόκριση των πολιτών, κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των στόχων, από το τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Δράμα, ξεκινά από τις 24 αυτού του μήνα η λειτουργία των ιατρείων προληπτικού ελέγχου, η οποία θα απευθύνεται σε όλους όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη να απευθυνθούν σε έναν γιατρό. Αρχικά οι ειδικότητες θα είναι παθολόγου διαβητολόγου, παθολόγου και καρδιολόγου. Ξεκινάει το ιατρείο μας προληπτικού ελέγχου. Έχουμε ανακαινήσει το χώρο μας και κτηριακά. Είναι άριστα εξοπλισμένο και βεβαίως διαθέτουμε το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί που θα στελεχώσουν το ιατρείο μας είναι έμπειροι και πολύ γνωστοί, ανήκουν στον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας. Λοιπόν, το ιατρείο μας ξεκινάει με τρεις ειδικότητες, την 3η 24 Απριλίου, κατόπιν 25 του μηνός με παθολόγο διαβητολόγο και στις 26 του μηνός με καρδιολόγο. Η πρώτη μέρα, ήθελα να πω, να διευκρινίσω ότι ξεκινάμε με τον παθολόγο μας. Βεβαίως υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση για ωράρια και για όσον αφορά τα ραντεβού μπορούν να απευθύνεται ο κόσμος. Εννοείται βεβαίως ότι είναι εντελώς δωρεάν. Το τηλέφωνο μας είναι το 32361. Μπορούν να απευθύνονται σε εμάς για οποιαδήποτε πληροφορία ή για ραντεβού με τους γιατρούς μας στις εργάσιμες μέρες και ώρες. Ο σκοπός αυτών των ιατρείων προληπτικού ελέγχου ποιος είναι, κυρία Παπαδοπούλου? Ο σκοπός είναι ένας, βεβαίως, όπως γνωρίζετε, ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί ιατρία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ημέρα της λειτουργίας του στην Ελλάδα, εδώ και 80 χρόνια. Ο σκοπός είναι η παροχή βοήθειας, οποιασδήποτε βοήθειας μπορούμε προς τον συνάνθρωπο. Όπως ξέρετε, είναι ο μεγαλύτερος και παλαιότερος ανθρωπιστικός οργανισμός. Ένας από τους βασικούς ρόλους του είναι η πρώτη βοήθεια και βεβαίως η παροχή βοήθειας προς τους συμπολίτες μας, οποιοδήποτε είδους, και αυτό αφορά και την υγιεινή βοήθεια. Και τη δημόσια υγεία. Και τη δημόσια υγεία και την πρόληψη βεβαίως. Γι' αυτό επιλέξατε και αυτές τις ειδικότητες που έχουν ίσως ένα μεγαλύτερο εύρος προς την κοινωνία.
Επιλέξαμε αυτές, βεβαίως, γνωρίζουμε όλες τις παθήσεις που απασχολούν τον κόσμο, τον περισσότερο αυτή τη στιγμή. Κατόπιν σκοπεύουμε να προβούμε και σε άλλες, σύμφωνα βεβαίως με τις δυνατότητές μας. Θα εμπλουτίσουμε δηλαδή τις ειδικότητες, κατόπιν και παιδιάτρου. Γνωρίζουμε τις ανάγκες του κόσμου, όπως όλοι μας, τις βιώνουμε άλλωστε, δεν τις γνωρίζουμε απλώς. Και βεβαίως θα συμμετέχουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Και να περάσουμε τώρα σε αθλητικές ειδήσεις. Στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων, η μεικτή ομάδα παιδών της ΕΠ Ξάνθης αντιμετώπισε στην Κατερίνη την ΕΠ Δράμας. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ξάνθης στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος με 1-1. Να πούμε ότι ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Σας σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε συνδεδεμένοι στην Κατερίνη, στα γήπεδα της, στο ενωσιακό κέντρο της ΕΠΣ Πιερίας, εδώ όπου σε πλαστικό χλωτάπητα σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του ενωσιακού πρωταθλήματος παιδών μεταξύ της ΕΠΣ Δράμας με αντίπαλο την ΕΠΣ Ξάνθης. Χότσκα, έτοιμος για την εκτέλεση. Για να δούμε, έχουν προωθηθεί. Κεντρική Αμερική, Χότσκα εκτελεί. Η μπάλα πέρασε από όλους. Γκολ. Γκολ για την Ξάνθη. Δυστυχώς η μπάλα πέρασε από όλους. Ο βοηθός πάει σέντρα. Ο Χότσκα με το κόρνερ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πανηγύρια για την Ξάνθη στην πρώτη τελική φάση του μάτς. Από ένα κόρνερ του Χότσκα η μπάλα περνάει από όλους. Νομίζω είναι απευθείας γκολ. Δεν ακούμπησε κανένας. Έδιωξε εκεί πρώτης γραμμής. Έχει ανέβει ο Γιαγκούλας, ο Ιορδανίδης φυσικά, ανεβαίνει και ο Αλμανίδης. Είναι και ο Χατζηπαπαθεοδωρίδης. Για να δούμε τώρα το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ιορδανίδης διεκδικεί ψηλά. Γιαγκούλας θα κάνει το σουτ. Γκολ! Γκολ από τον Γιαγκούλα, 1-1. Ισοφαρίζει η Δραμηνή ομάδα με τον Γιαγκούλα. Από αυτό το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Γιαγκούλας και γίνεται χαμός πραγματικά εδώ μπροστά μας. Στις κερκίδες το 79. Ισοφαρίζει σε 1-1 ο Γιαγκούλας. Η χρυσή αλλαγή. Το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Το λέγαμε πριν. Μία φάση έψαχνε η Δραμηνή ομάδα. Γέμισε την μπάλα ο Μπάμπουρας από το φάουλ. Δεν απομάκρυναν οι παίκτες της Ξάνθης και ο Γιαγκούλας με πολύ ωραίο πλασέ από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο 79 για τη Δραμηνή ομάδα. Σφυρίζει ο κύριος Αγγελάκης, Μανολεσάκης. Εκτελεί out. Out το πέναλι του Μανολεσάκη. Αναστασιάδης. Γκολ 1-0 για την Ξάνθη. Έπεσε καλά ο Μπεζιρτζής. Αλλά ο Αναστασιάδης σκόραρε. Η Ορδανίδης δεν παίρνει πολλά μέτρα φορά. Η Ορδανίδης δοκάρει και out. Δοκάρει και out. Στο κέντρο της εστίας. Πατήρας εκτελεί γκολ. Καλό πέναλτι. Καλό πέναλτι από τον Πατήρα. Γωνιακό. Δεν έπεσε ο Μπεζιρτζής. Τρίτο πέναλτι Χατζηπαπαθεοδωρίδης. Εκτελεί γκολ. Πολύ καλό πέναλτι. Γωνία. Ωραίο πέναλτι. Γκολ 1-2. Το πρώτο πέναλτι για τη Δραμηνή ομάδα. Εύστοχο. Χαϊτίδης το πέναλτι 1-2. Μπροστά η ομάδα της Ξάνθης. Χαϊτίδης. Σφυρίζει ο Αγγελάκης. Χαϊτίδης. Το πιάσε! Το πιάσε ο Μπεζιρτζής. Δεν ήταν καλό το πέναλτι. Και ο μάλλον μου το παιδί μου να το πιάσει. Ο τερματοφύλακας φαινόταν. Μένει το 1-3. Αποκρούει ο Μπεζιρτζής. Μπάμπουρας. Σφυρίζει ο Αγγελάκης. Μπάμπουρας. Όχι, όχι. Το πιάσε ο Χατζής. Όχι. Όχι. Πιστικός, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί γκολ η Ξάνθη Κυπελούχος. Η Ξάνθη Κυπελούχος, ο πιστικός σκόραρε, πανηγύρια εδώ μπροστά μας από τους φίλους της Ξάνθης. Παρότι αγωνιστικά η Δραμηνή ομάδα έδειξε να είναι καλύτερη, η Ξάνθη πανηγυρίζει με τους φίλους χειροκροτήματα και στις δύο ομάδες. Κρίμα, φτάσαμε στην πηγή, νερό δεν ήπιαμε στο τέλος, στη διαδικασία των πέναλτι. Η ομάδα της Ξάνθης είναι αυτή η οποία πανηγυρίζει το κοντράς των συναισθημάτων από τη μία. Την ώρα από τους υπεύθυνους εδώ της ΕΠΣ Πιερίας η απονομή για όλους τους δραμηνούς παίκτες της αποστολής για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε. Τα συγχαρητήρια σε όλους. Η ομάδα μας 9 αγώνες, 10 αγώνες, ισοπαλία, 10 μάτσα ήττη. Τώρα λοιπόν η απονομή. Εδώ λοιπόν το κύπελο για την ομάδα της Ξάνθης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που εμπιστευτήκατε για μία ακόμη φορά την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος στη ζωντανή κάλυψη του αγώνα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας από την Κατερίνη.
Σπουδαία νίκη και πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών για την ΑΕ Καλαμπακίου που κέρδισε με σκορ 4-1 τη Δόξα Προσκυνητών. Ρεσιτάλ Λευτέρη Τζιβανάκη για τους γηπεδούχους με τον αρχηγό να σκοράρει 4 φορές, αποδεικνύοντας για ένα ακόμα μάτς πόσο οδυνό σκόρερ είναι. Δίκαιη επικράτηση για τη δραμηνή ομάδα, με τους προσκυνητές να παρατάσσονται με αρκετές απουσίες, χωρίς αυτό όμως να μειώνει τη μεγάλη επιτυχία της δραμηνής ομάδας. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση για το κύπελο ερασιτεχνών Ελλάδος, όπου η Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου υποδέχεται την ομάδα της Δόξας Προσκυνητών. Είναι νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών Ελλάδος, πρώτη φάση. Εκεί στο Μαυροβασίλη μπαλά με μία αυτό στον Καλατζίδη. Για να δούμε το λάθος του Νικολίτσα. Καλατζίδης, Τζιβανάκης, γκολ 1-0. 1-0 από το λάθος του Νικολίτσα. Ο Λευτέρης ο Τζιβανάκης, ο αρχηγός του Καλαμπακίου, σκοράρει. Πολύ ωραία συνεργασία. Μαυροβασίλη, Καλατζίδη και ο Τζιβανάκης, ένας δεινός εκτελεστής, τέτα-τέτ μπροστά από το σημείο του πέναλτι με πολύ ωραίο σουτ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Νικολίτσα και γράφει το 1-0 για το Καλαμπάκι. Κράτησε την μπάλα. Πετάκι για το Τζιβανάκι με το στήθος Μαυροβασίλης. Με μία για το Σαββίδη. Εξαιρετική αλλαγή του Μαυροβασίλη. Σαββίδη στην ένατη σουτάρι. Με τα πόδια ο Νικολίτσας έρχεται από κοντά. 2-0. 2-0 ο Τζιβανάκης. Καταπληκτικό. Πολύ καλή επιθετική προσπάθεια. Μία ακόμη πολύ καλή συνολικά προσπάθεια για το Καλαμπάκι. Και ποιο άλλο, ο Λευτέρη Τζιβανάκης, παρακολουθεί την πορεία τη μπάλα, παρακολουθεί τη φάση στο 19 και γράφει το 2-0 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε από την εξαιρετική προσπάθεια του Κασαπίδη που πήρε τις δύο κόντρες. Από την κάθετη πάσα που έγινε προς το Σαββίδη. Το τελικό σουτ του Σαββίδη. Έδιωξε ο Νικολίτσας με τα πόδια. Ακολούθησε την πορεία της μπάλας ο Τζιβανάκης. Κασαπίδης τώρα. Πολύ ωραία κάθετη στο Τζιβανάκη. Δεν είναι offside ο Τζιβανάκης. Τζιβανάκης βγαίνει ένα τέρ. Τζιβανάκη σουτ γκολ. 3-0 από τον Λευτέρη Τζιβανάκη. Γιατί είναι μεγάλο σκόρερ. Γιατί είναι παίκτης που ξέρει να εκτελέσει. Σήμερα έχει το απόλυτο. Το εξαιρετική η κάθετη πάσα και το γκολ από το Τζιβανάκι. 3-0 για το Καλαμπάκι. Εδώ τελειώνουν όλα. Θριαμβευτική πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου για τη δραμηνή ομάδα. Στο 60 ο Τζιβανάκης χατρίκ. 3-0 για το Καλαμπάκι. Βάσκος Δραγανίδης, ωραία συνεργασία. Για να δούμε. Και πάλι Βάσκος. Βάσκος, ωραία τρίπλα. Περνάει Δραγανίδης, πλασέ γκολ. Πολύ ωραία συνεργασία. Βάσκου Δραγανίδη, οι δυο τους τώρα. Αυτό που έκαναν ο Κωνσταντινίδης με το Σαββίδη, το έκαναν και αυτοί. Πολύ ωραία συνεργασία. Ο Βάσκος τελική πάσα στο Δραγανίδη. Ο Δραγανίδης σκοράρει. Θα μειώσει η ομάδα των προσκυνητών σε 3-1 με τον γκολ της αλλαγής του Δραγανίδη. 3-1 λοιπόν το σκορ από την πάσα του Βάσκου. Ο Δραγανίδης στο 72 μειώνει σε 3-1. Κεφαλιά προς τα πίσω του Μεμέτ, Βελή, Καραγιαννίδης, λάθος, Τζιβανάκης, τσιμπάει την μπάλα, Τζιβανάκης περνάει και τον τερματοφυλάκα, εντάξει, καταπληκτικό, είναι καταπληκτικός παίκτης, είναι απίστευτο, ένα λάθος περίμενε μπροστά από τον επιθετικό, 4 γκολ από τον Λευτέρη Τζιβανάκη στο μάτς, τι άλλο να κάνει, 4 φάσεις, 4 γκολ και αποτελεσματικό τελείωμα σε όλες, είναι ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας αλλά και ένας πολύ φοβερό σκόρερ, θα έλεγα, δεινό σκόρερ. Εδώ τώρα ένα λάθος του Καραγιαννίδη. Δεν τζίμπησε καλά την μπάλα. Να την απομακρύνει στο 80. Το εκμεταλλεύεται ο Τζιβανάκης. Τσιμπάει την μπάλα, περνάει και τον τερματοφύλακα. Σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τελειώνουν όλα. 4-1 το Καλαμπάκι. Με τέταρτο γκολ στο μάτς από τον Λευτέρη Τζιβανάκη. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά.